Μια μεγάλη μορφή πήγε άδικα των αδίκων για τον φθόνο των συναδέλφων της. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτοί που έγραψαν προσπάθησαν να κρύψουν πάρα πολλά. Εκείνοι που μίλησαν είπαν τα μισά. Μίλησα με πάρα πολλούς ανθρώπους, βρήκα μερικά σπάνια έγγραφα. Έχω ολόκληρο το αρχείο της Ελένης Παπαδάκη, το οποίο περιλαμβάνει το προσωπικό της αρχείο, το αρχείο του αδελφού της, το αρχείο της Εμίλιας Καραβία, μιας φίλης της, το σπουδαίο αρχείο του Πολύβιου Μαρσάν και το δικό μου. Όλα αυτά τα ενοποίησα και κάποια στιγμή βρέθηκε ολόκληρη η ζωή της μπροστά μου, αλλά πέρα από την μεμονωμένη περίπτωση υπάρχει και όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα της εποχής. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Ίσως η υπέρτατη πνευματική της κατάρτιση και το πάθος της για το θέατρο την οδήγησαν σε μια στιγμή, σε μια σκηνή, να το πω υπεράνθρωπη, θα είναι, και φαίνεται έπιθε. Μου έλεγε μία από τις πιο θανάσιμες εχθρές της, μια κυρία, ότι καθόταν στα παρασκήνια και έχω δυστυχώς, έχω και μάρτυρες γι' αυτό, διότι το είπε παρουσία τριών άλλων, ονόματα δεν λέμε, ότι καθόταν στα παρασκήνια με κλειστά μάτια για να ακούει τη θεϊκή φωνή της. Είδαν πολλές φορές όμως οι ηθοποιοί το αυτοκίνητο του Πρωθυπουργού να την πηγαίνει στο Εθνικό Θέατρο, να βγαίνει ο οδηγός να της ανοίγει την πόρτα και εκείνη να διασχίζει χωρίς να μιλάει σε κανέναν τους διαδρόμους και να πηγαίνει στο καμαρίνι της. Αυτό δεν το άντεχαν. Αλλά ήθελε να τους μπει στο μάτι κατά το κοινό λεγόμενο. Ότι εγώ είμαι η απόλυτη πρωταγωνίστρια εδώ μέσα. Άλλωστε το ράλι τον χρησιμοποίησε όμως για να βγει πολλοί κόσμος από τη φυλακή και κυρίως πολλούς να τους σώσει από βέβαιο θάνατο. Ενώ ήταν η απόφαση του δικαστηρίου ήταν εις θάνατο. Στο μνημόσυνο μιας ράφτρας του Εθνικού Θεάτρου μία γνωστότατη ηθοποιός, η οποία ζει ακόμη και η οποία έβγαλε τον επικίδιο, είπε ότι μπορούσε να σε σώσουν μέσα από το Εθνικό Θέατρο και από τη διοίκηση και από το καλλιτεχνικό προσωπικό. Και εννοούσε βεβαίως τον Παπαδάκη. Ο Παπαδάκη έτρεξε αμέσως στον δήμαρχο της Αθήνας, έτρεξε στο ράλι, έτρεξε στο γερμανό διοικητή της Μέρλιν, του κολαστηρίου της γερμανικής Γκεστάμπο και ζήτησε βοήθεια και το έλεος τους να σωθεί η γυναίκα, η οποία ήταν και φίλη της. Και της είπανε ότι να μας πει που είναι τα παιδιά της και εμείς την ίδια ώρα θα την αφήσουμε. Δυσβάστακτος όρος. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Εγύρισε καταπονημένη στο Εθνικό Θέατρο. Και έτρεξαν όλοι να τη ρωτήσουν τι έγινε, Δεσποινής Παπαδάκη. Πήγατε, πήγα. Ξέρετε τι μου είπαν τα καθάρματα? Να παραδώσει τα παιδιά της. Φεύγει κάποιος από αυτούς που την άκουγαν και τρέχει μέσα και λέει, ξέρεις τι είπε η πουτάνα η Παπαδάκη? Να παραδώσει η Βάσο τα παιδιά της για να αφαιθεί ελεύθερη. Αυτό αμέσως, αστραπιαίως, είναι η λέξη που συνεχώς έρχεται και επανέρχεται σε εκείνα τα χρόνια. Η είδηση λέει μετεδόθη αστραπιαίως, συνεχώς για όλα τα γεγονότα. Αστραπιαίως λοιπόν η είδηση μεταδίδεται σε άλλους. Και βεβαίως φουντώνει το μίσος και ο φθόνος, ο οποίος έβραζε επί χρόνια εναντίον της. Αυτό ήταν η αρχή. Έχουν υπάρξει δείγματα
ότι η Παπαδάκη έχει στοχοποιηθεί από τον Οκτώβρη έως το Δεκέμβρη. Ναι. Έγινε μία μικρή συγκέντρωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών 15-20 μέρες μετά την απελευθέρωση. Αρχές Νοεμβρίου, ας πούμε. Όχι, μέσα στον Οκτώβριο. Α, μέσα στον Οκτώβριο. Μέσα στον Οκτώβριο. Mm. Που την αποφάσισαν να την διαγράψουν. Όχι μόνο αυτήν, και για άλλου. Και είναι αυτή άλλους. Η συνέλευση που γίνεται στα Διονύσια, στο όχι, θέατρο. Πριν, όχι, πριν. Πριν. Δηλαδή είναι μία παρασυναγωγή, θα ακριβώς. Μπορούσαμε να πούμε. Ναι, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, αυτό γίνεται 20 του μηνός. Α, 20 Οκτωβρίου. 20 Οκτωβρίου. Άρα μία εβδομάδα μετά την απελευθέρωση. Ακριβώς. Σατοβριάνδου 52α, το ΣΕΗ. Και υπάρχει μια πρόταση διαγραφής. Οι εφημερίδες, οι τίτλοι των εφημερίδων είναι «Οι προδότε ηθοποιοί». Αυτό στις 24 Δεκάτου. Ναι. Και αναφέρει τα ονόματα, ανάμεσα σε αυτά είναι και το δικό της. Και το δικό της. Ένα μήνα μετά, στις 20 Νοεμβρίου, γίνεται η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών στο Θέατρο Παπαϊωάννου. Ναι, Παπαϊωάννου έγινε. Το πρώτο που έγινε Πατησίων και Χαλκοκονδύλη. Δεν υπάρχει. Και ένα άθλιο θέατρο ήταν. Ναι. Μετά γίνεται μια δεύτερη Γενική Συνέλευση στο Θέατρο Διονύσια της Πλατείας Συντάγματος. Αμερικής νομίζω εκεί. Όχι. Α, είναι το παλιό. Το παλιό θέατρο Κυβέλης, ναι. Που ήταν το ΟΥΦΑ, πρώτα κινηματογράφος. Δηλαδή, Μητροπόλεως. Ακριβώς. Μητροπόλεως. Ακριβώς. Ναι, ναι. Εκεί έγινε. Την πήρε ο Θοδωρίδης, ο σύζυγος της Κυβέλης, και ανέβηκαν κάπου ψηλά και παρακολουθούσαν κάτω. Ναι. Βεβαίως έγιναν εκεί κανιβαλικές σκηνές. Όταν ακούστηκε το όνομά της, είδε όλους τους γνωστούς της να φωνάζουν θάνατος στην πουτάνα. Είναι άρον-άρον, δηλαδή σταύρος. Ακριβώς. Έγιναν οι διαγραφές, αλλά το εσχρό που έγινε ήταν το εξής. Ότι έστειλαν την απόφασή τους στην πολιτοφυλακή της γειτονιάς της. Στην Πατησίων. Πατησίων, προφανώς διακοβίδουν. Με την ένδειξη παράκλησης διατακαθημάς. Αυτό ήταν. Εκεί ήταν όλη η υπόθεση. Okay. Γιατί να το στείλουν αυτό το πράγμα. Την παρέδιδαν ουσιαστικά στο Δήμιο, επειδή οι ίδιοι θέλαν να έχουν καθαρά χέρια. Η οικογένειά της, ο Εβραίος φίλος της, τον οποίον προστάτευσαν. Ναι, Μπράντεμπουργκ. Ναι. Ο οποίος ήταν μουσικός. Ναι, ναι. Έτσι. Και την πρώτη βιόλα της λυρικής σκηνής. Ναι. Καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής τον έκρυβαν. Ναι. Και τον αυτή η και η Εμιλή και ακριβώς. Η ναι. Στενή της ναι. Φίλη. Παραμένουν στα Πατήσια. Ναι. Τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο έως και υπό το έλεος του Ελλάς. Ιακωβίδου 28. Ιακωβίδου, ναι, πράγματι. 28. Και ήταν καλή γειτονιά τότε τα Πατήσια, ακόμα και η οικογένεια Κοριζή ζούσε εκεί, έτσι. Ναι, η οικογένεια του Πρωθυπουργού, η σύζυγος μάλλον του Πρωθυπουργού, ναι, με την κόρη της, την Μπούμπα, τη μετέπειτα κυρία Παπαλιγούρα, η οποία ήταν μια εξαιρετική κυρία. Ναι. Και η οποία έδωσε πολλές πληροφορίες, αυτή η Μπούμπα η Παπαλιγούρα, στον Βολίβιο Μερσάν. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Αυτή είχε δει να περιφέρεται εκεί στη γειτονιά ο Δημήτρης Μιράτ με την στολή του ΕΑΜ, με τα φυσεκλίκια. Η Παπαδάκη αυτές τις μέρες, τις περίπου 20 των Δεκεμβριανών, ζει κανονικά, όσο κανονικά θα μπορούσε να ζήσει τη ζωή της με τις στερήσεις και τα λοιπά, ήδη διαγραμμένη, ναι, από το σωματείο, ήδη προγραμμένη από την πολιτοφυλακή, τον Ελλάς και τα, ναι, λοιπά, τελείως παθητικά. Ακριβώς, ακριβώς.
δεν έκανε τίποτα για να σωθεί. Και αυτό είναι το μυστήριο. Ο Μιράτ τα γράφει αυτά, αλλά αφήνει πολλά κενά, όπως το λέει και ο Πολύβιος Μαρζάν. Την πήραν από το σπίτι του, την πήγανε πρώτα... Βράδυ, απόγευμα, μεσημεράκι, ναι. Απόγευμα, στις 5 η ώρα την πήρανε. Της 21ης Δεκεμβρίου. Και την ακολουθεί ο Μιράτ με την Εμίλια την Καραβία. Πηγαίνουνε στο... Και ο Σαμ μαζί. Και ο Σαμ, ο Μπράντεμπουργκ, ναι. Πηγαίνουνε πρώτα στα γραφεία του ΕΑΜ να δώσει αναφορά αυτός, όπως είναι η στρατιωτική ιεραρχία, ότι η εντολή σας εξετελέστη, επήρε προφανώς εντολή να την μεταφέρει στην πολιτοφυλακή, απέναντι δηλαδή, ξαναδιασχίζουν την Πατησίων, την πάνε στην πολιτοφυλακή και την παραδίδουν. Εκεί θα μείνει μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι τη μία η ώρα, όπου ευνηδίως κάτι γίνεται. Ανακρίνεται. Ανακρίνεται για πόσα λεπτά. Ως κυρία Ράλη την ονόμαζαν εκεί πέρα. Ναι. Εκεί εμφανίστηκε ευνηδίως και ένας ηθοποιός, Καραβουσάνος, ένας τετάρτης κατηγορίας ηθοποιός, ο οποίος της φίλησε και το χέρι. Αυτό είναι εξακριβωμένο. Ναι. Το έλεγε και ο ίδιος άλλωστε. Αλλά δεν τη βοήθησε σε τίποτα. Δεν πήγε μέσα να πει. Και το κακό είναι ότι ενώ ο Μιράτ εγνώριζε προσωπικά όλους τους συναγωνιστές του, δεν έκανε κάτι. Μια στιγμή ο διοικητής της πολιτοφυλακής με το ψευδώνυμο Ορέστης, καμία σχέση με τον άλλον διαβόητο Ορέστη, 23χρονο παιδάκι ήταν, 22, λέει, ποια είπατε ότι είναι αυτή, Παπαδάκη, είναι αυτή που διέγραψε το σωματείο ηθοποιών. Διανοείστε, στη μία η ώρα τη νύχτα, αυτός που ήταν από τη μαύρη νύχτα της προηγούμενης μέρας στο πόδι, ναι, με τους μισούς ανθρώπους γύρω του, συνεργάτες, διότι οι άλλοι μισοί είχαν ήδη φύγει προς τη Θήβα για να φύγουν προς τα πάνω, προς τη Λάρισα κλπ. Με τον έναν φόνο μετά τον άλλον, θεονίστικος, να θυμάται εκείνη τη στιγμή, τη μοιραία στιγμή, ότι... προηγηθήσα διαδικασία συντεχνιακού ομίλου. Σημαίνει ότι ίσως εκείνη την ώρα του πήγε η απόφαση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Γιατί υπάρχει η οψυγενής κατηγορία ότι ο Ορέστης και η κομπανία του λειτουργούσαν προβοκατόρικα ως πράκτορες της Intelligence Service των Άγγλων. Αυτό δεν υπάρχει στην κατάθεση του Ανδρικίδη. Δεν υπάρχει. Όχι. Είναι όμως η αντίληψη του κόμματος αυτή. Πολύ αργότερα. Πολύ αργότερα, ύστερα από ένα χρόνο έγινε αυτό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έστειλε κάποιον, Ανδρικίδη, να ελέγξει την κατάσταση στα Πατήσια, στην πολιτοφυλακή Πατησίων. Ο οποίος αφού έλεγξε την κατάσταση... Post-mortem, με τα θάνατον δηλαδή. Όχι, όχι. Πριν από το θάνατο, ναι. Στις 18 Δεκεμβρίου είχε ακουστεί ότι αυτός ο νεαρός, ο 22 ετών, με το ψευδώνυμο Ορέστης, αντί το πλιάτσικο που έκανε, ρολόγια, δαχτυλίδια, χρυσαφικά από τους ομήρους, να τα δώσει για τις ανάγκες του κόμματος, τα έπαιρνε και τα χάριζε στις κοπέλες του, στις γυναίκες του. Και έστειλε το Κομμουνιστικό Κόμμα τον διοικητή της πολιτοφυλακής Παγκρατίου, ο οποίος έλεγε Βύρονα, Παγκράτη και Σαριανή και όλη εκείνη την περιοχή, τον έστειλε να παρακολουθήσει τι γίνεται κάτω εκεί. Ανακάλυψε λοιπόν αυτός τι γίνεται, 18 του μηνός. Και στις 24 του μηνός τον συνέλαβε
και τον εκτέλεσε με συνοπτικές διαδικασίες. Μάλιστα ήταν φοιτητές της νομικής Ανταρτοδίκης και εξετελέστη και αυτός στην Κολιάτσου δημοσία θέα. Μετά, ύστερα από πάρα πολύ καιρό, ναι, στην κατάθεσή του ο Ανδρικίδης, την οποία ευρήκαμε με 1000 βάσανα, δεν αναφέρει μέσα ούτε Παπαδάκη ούτε Intelligence Service. Υπάρχει και μια ανατριχιαστική πτυχή στην αναζήτηση της σωρού της Παπαδάκη, έτσι. Ναι. Καθημερινώς οι εφημερίδες εκείνου του καιρού στις αναζητήσεις, στα κοινωνικά, γράφουν συνεχώς για ονόματα. Και λέει, αναζητείται ο τάδε, τον τάδε, ο οποίος συνελήφθη την τάδε του μηνός, πάντα μέσα στο Δεκέμβριο. Ναι, βέβαια, η οικογένεια δεν έχει πληροφορηθεί την τύχη. Όχι. Έτσι. Όχι, τίποτα. Της Παπαδάκη. Το ανακάλυψαν στις 24-25 Ιανουαρίου. 32 μέρες μετά. Ακριβώς.